Είχαμε πρόβλημα σοβαρό με την τροφοδοσία ρεύματος. Είχαμε πρόβλημα, είχαν διακοπεί τα καλώδια, καθίσαμε 2-3 μέρες, τα βρήκαμε, τα αντικαταστήσαμε και λύθηκε το πρόβλημα. Φάγαμε χρόνο, δουλέψαμε και πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή εδώ που ξεκινήσαμε να κάνουμε δεντροφύτευση με τη συμπαράσταση του τομέα περιβάλλοντος της ΔΕΗ, είδαμε ότι η Πομόνα είχε πρόβλημα. Φωνάξαμε τον συνάδελφο τον Φίλιππα, ο οποίος είναι ηδήμονας στις Πομόνες. Βρήκε τη βλάβη που ήταν ένα καλώδιο εδώ γύρω στα 25 μέτρα. Μας έδωσαν καλώδιο από τη ΔΕΗ, το αντικαταστήσαμε, τη δοκιμάσαμε και η Πομόνα είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Λειτουργεί δηλαδή και είναι έτοιμη. Στο άμεσο μέλλον το περιβάλλον θα μας κάνει υπόγειο δίκτυο για όλα τα δέντρα που έχουν φυτευτεί, όπως είχατε δείξει και εσείς πέρσι, και θα συνεχίσουν να μας ενισχύουν με το συμπλήρωμα της δροφύτευσης. Με υπόγειο δίκτυο θα μπορούμε να ανταποτίζουμε όλο τον εξωτερικό χώρο, τα δέντρα και ό,τι άλλο θα επιλέξουμε για να ποτίζεται αυτόματα όλο το καλοκαίρι για να είναι σε μια κατάσταση αξιοπρεπή για την περιοχή και για το Κάφτο. Χαιρετίζω τη σημερινή δράση, η οποία υλοποιείται σήμερα στον χώρο του Κεφιάκου Αμιντέου. Είναι γεγονός ότι η πανελλαδική εκστρατεία που έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα, με πρωτοβουλία του Δήμου Αμιντέου, ο οποίος κινητοποίησε τους διάφορους φορείς της περιοχής, φορείς περιβαλλοντικούς, συλλόγους, συλλόγους γονέων, σχολεία και πολλούς άλλους, τους οποίους μπορεί σε άλλη φάση να τους αναφέρουμε ονομαστικά έναν έναν, υλοποιείται αυτή η δράση στον χώρο του Κεφιάκου. Η δράση αυτή έχει μηνυματικό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά, στο πλαίσιο της πανελλαδικής αυτής εθελοντικής εκστρατείας, να αναδείξουμε τον εθελοντισμό και ό,τι καλό προκύπτει από τον εθελοντισμό. Από την άλλη πλευρά, υλοποιείται σε έναν χώρο και σε μια δομή υγείας που θέλει στήριξη. Ήδη με μεγάλη χαρά βλέπουμε γύρω να υλοποιούνται αυτές οι δράσεις αποκατάστασης, εξοραϊσμού του χώρου, καθαριότητας, αλλά βλέπουμε να συμμετέχουν όχι μόνο οι εθελοντικές οργανώσεις και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές, ακόμα και οι συνοδοί των ασθενών και οι ίδιοι ασθενείς, όπως θα δείτε, και αυτό μας γεμίζει χαρά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δράση αυτή θα βρει μιμητές ευρύτερα στην κοινωνία. Και προφανώς αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται σε έναν χώρο που θέλει στήριξη. Διότι χωρίς να θέλουμε να παραθοντολογήσουμε ιδιαίτερα, αυτό που πρέπει να αναφέρω είναι ότι το κέντρο αποκατάστασης, φυσικής ιατρικής αποκατάστασης Αμιντέου, το πρώην ΚΑΦΚΑ, γνωρίζουμε ότι
λειτουργεί άνω των 15 ετών. Προφανώς τα προηγούμενα χρόνια υπολειτουργήσε. Η προσπάθεια της πολιτείας είναι δεδομένη τα τελευταία χρόνια. Ήδη σήμερα με μεγάλη χαρά λέμε ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό στάδιο που πραγματικά με 67 εργαζόμενους, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ελπίζουμε ότι πλέον η κλειστή νοσηλεία θα μπει σε μια φάση όπου θα έχουμε τη δυνατότητα φροντίδας και κλειστής νοσηλείας άνω των 30 ασθενών με προοπτική μέχρι και 50 ασθενείς. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Είναι σημαντικό που η τοπική κοινωνία στηρίζει αυτή τη δομή και αυτή την προσπάθεια. Και ελπίζουμε να υπάρχει συνέχεια και από άλλους. Όπως έκανε τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος, επαναλαμβάνει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία πανελλαδική, Collective 3, μια δράση η οποία στοχεύει στην συμμετοχικότητα, στον εθελοντισμό, αλλά και στην περιβαλλοντική προστασία. Είμαστε εδώ με όλους τους συλλόγους, τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους, τα σχολεία, τους φορείς όλους οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα σε αυτόν τον συμβολικό χώρο εδώ, το ΚΕΦΙΑ Παμιντέου, το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, ούτως ώστε να δώσουμε και το εύνασμα στους ασθενείς, να συμμετέχουν για αυτοί, να χαρούν για αυτή την πρωτοβουλία, να τους δείξουμε ότι είμαστε κοντά τους. Όλοι οι φορείς ενωμένοι επαναλαμβάνουμε αυτή τη δράση και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον να σηματοδοτεί όλα αυτά τα οποία σας είπα.